Γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι μου, είμαι ο Ακάς. Καλώς ήρθες στο κανάλι Ακασταρό. Καλώς ήρθες στην τεράστια μας παρέα, σε ένα πολύ κορυφαίο και πρωτοποριακό κανάλι στην Ελλάδα, στο οποίο διατηρούμε και φυσικά και το κανάλι, αλλά υπάρχει και το site μου, το akastaro.gr, το οποίο δέχεται περίπου 100.000, να το πω έτσι, επισκέψεις ανά μήνα. Εκεί θα βρεις πολλές δωρεάν υπηρεσίες στο κανάλι μου. Μπες, θα το δεις. Υπάρχουν και δωρεάν υπηρεσίες. Υπάρχει μια κάρτα του, η δικιά μου δηλαδή του ΑΚΑΣ, τρεις κάρτες. Υπάρχει το online αντίο με χρησμούς. Υπάρχει. Έχω δωρεάν υπηρεσίες. Έχω το πιο ολοκληρωμένο site αριθμολογίας στην Ελλάδα, να τα λέμε και αυτά. Με πολλές αναλύσεις που μπορείς εκεί για όσους ψάχνονται έτσι να βρεις πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες. Και φυσικά δωρεάν υπηρεσίες όπως μαγική σφαίρα, τρελές απαντήσεις, το λέω τρελές απαντήσεις, fortune cookies, τυχεροί αριθμοί, προβλεπτικότητα με τις προόδους στην αστρολογία. Μπες, δες τα, θα τα δεις εσύ, θα περάσεις αρκετά καλά. Λοιπόν, με ρούνους, έχω και ρούνους, να το πω και αυτό. Γενικά είναι ένα site το οποίο συνέχεια εξελίσσεται με αστροκώδικες. Έχω βάλει αστροκώδικες καινούργιο. Τι κάρτα ταρό είσαι, το ξέχασα αυτό. Τι κάρτα ταρό είσαι. Αυτό κι αν είναι σημαντικό, το οποίο το έχετε σε μια ψηφοφορία που είχε γίνει, το έχετε βάλει και σαν δεύτερο, αν θυμάμαι καλά, αγαπημένο. Πάμε όμως τώρα εδώ να δούμε το δικό μας το κομμάτι. Κάνε εγγραφή, έτσι. Μην το αφήσεις. Κάνε εγγραφή. Είναι σημαντικό διότι έτσι ανεβαίνει το κανάλι. Προχωράμε, μου δίνει και εμένα δύναμη και κίνητρο να κάνω ακόμα πράγματα, να δώσω ακόμα περισσότερα πράγματα. Και φυσικά εδώ εγγραφείς στο κανάλι, γράψε σχόλια, διότι έτσι είναι, αν θέλεις, ένας από τους τρόπους που σε αυτή την πλατφόρμα χρειάζεται για να αναπτυχθεί το κανάλι. Λοιπόν, τώρα, τι κάνουμε εδώ πέρα. Γενικά, στο κανάλι εδώ το Ακάσταρο, κάνουμε πολλά πράγματα. Κάνουμε, αν θέλεις, μια έρευνα της αλήθειας. Η αλήθεια μπορεί να έχει πολλές απόψεις, μπορεί να έχει διάφορους χρωματισμούς. Εδώ προσπαθούμε μέσα από ένα πνευματικό κομμάτι να αποκαλύψουμε, να ανακαλύψουμε, να βρούμε κάποιες αλήθειες. Αστρολογικά, αριθμολογικά και με αναλύσεις ταρό και μέσα από το διάλεξε μια κάρτα. Εντάξει. Λοιπόν, η θεματολογία είναι τεράστια. Είμαι ένα κανάλι το οποίο το έχω αρκετά χρόνια πλέον. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη δυναμική και πρόοδο. Έχω ανεβάσει πάρα πολλές αναλύσεις. Έχω ξεπεράσει τα 500 βίντεο. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις υπάρχει και στο χρόνο, δηλαδή σε βάθος χρόνου, πάρα πολλά βασικές αναλύσεις, όμορφες αναλύσεις που μπορεί να σε καλύψουν. Είπαμε αστρολογικές, αριθμολογικές και ταρό. Πάμε όμως τώρα να δούμε εδώ. Τι έχουμε. Έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το μήνα Οκτώβριο. Και αν ακόμα δεν πιστεύεις στην αστρολογία, άκουσε το συμβολισμό. Η αστρολογία, επειδή δεν σας τα λένε πολλές φορές αυτά, να σου πω, επειδή έχω σπουδάσει αστρολογία και εδώ Ελλάδα και εξωτερικό και μάλιστα μ' αρέσει πάρα πολύ η οριαία αστρολογία, η οποία βασίζεται στην ελληνιστική περίοδο, στο ελληνιστικό κομμάτι. Αν δεν βγαίνει κάτι, δεν φταίει η αστρολογία, φταίει ο αστρολόγος. Να το θυμάσαι αυτό. Η αστρολογία όμως τι είναι? Είναι μαθηματικά. Η αστρολογία είναι μαθηματικά και μέσα από τα μαθηματικά, επειδή τα μαθηματικά είναι μια ιδιαίτερη γλώσσα, αποκαλύπτουμε την αλήθεια και φτάνουμε στην προβλεπτικότητα. Πώς είναι η μετεωρολογία που έχουμε στατιστικά μοντέλα και σου λέει ώρα, οι πιθανότητες για βροχής είναι 80%. Τώρα, από και πέρα γίνονται διάφορες διαβαθμίσεις και σου λέει θα βρέξει πολύ, θα βρέξει λίγο, θα βρέξει τόσο και τα λοιπά και με τόση διάρκεια. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί και η αστρολογία. Απλά οι πλανήτες, τα σύμβολα, όλα αυτά είναι συμβολισμοί και προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε ανάλογα και με τις θέσεις τους, σαν μια εξίσωση, τι συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη γη εδώ πέρα που ζούμε και είμαστε και εμείς τώρα ταξιδιώτες και τι αναλογεί. Ξεκαθαρίζω κάτι και θα ξεκινήσω αμέσως την ανάλυση. Ξεκαθαρίζω ότι εδώ πιάνουμε ένα κομμάτι. Ας πούμε, η νέα σελήνη στο ζυγό που θα δούμε που γίνεται μέσα στον Οκτώβριο είναι ένα κομμάτι της όλης, αν θέλεις, μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Κανονικά όταν θέλουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μια ολοκληρωμένη εικόνα, πρέπει να πάμε να δούμε όλες τις όψεις, όλους τους πλανήτες, να βάλουμε, να προσαρμόσουμε αυτό που συμβαίνει στο αστρολογικό σκηνικό
στον προσωπικό χάρτη του καθενός. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει μέσα από μια τέτοια ανάλυση που κάνουμε εδώ, οπότε θα βασιστείτε στα λεγόμενά μου και σε ένα κομμάτι, μια φέτα που κόβουμε από το αστρολογικό κόσμημα, για να δούμε, ρε παιδί μου, τι μπορεί να ανοίξει σε εμάς, εντάξει, και τι συμβαίνει. Εδώ τώρα, στην ανάλυση μας που την ξεκινάμε, εδώ θα πάμε με τη σελήνη σας. Αν δεν την ξέρετε τη σελήνη σας και δεν το ψάχνετε ή δεν ξέρετε ή το αμελείτε ή βαριέστε, πηγαίνετε με το ζώδιό σας. Ή αν σας κάνει τώρα κέφι και με τον οροσκόπο σας. Θα έλεγα κυρίως όμως ότι εδώ αυτό που παίζει ρόλο είναι η σελήνη σας. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εκεί έξω, στα οποία μπορείτε να πάτε, να βάλετε τα στοιχεία σας σε κάποιο site και θα σας βγάλει αμέσως που βρίσκεται η σελήνη, από τα πιο βασικά, από τις πιο βασικές προβλέψεις στην αστρολογία, από τα πιο βασικά σημεία, αν θέλετε. Δηλαδή, ο ήλιος και η σελήνη παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Αυτό ήταν και από αρχαιοτά των χρόνων και στην αρχαία Ελλάδα. Είχαν ένα πιο απλοποιημένο σύστημα και βλέπανε, είχαν 5 κριτήρια, στο πούμε, τα οποία εξετάζαν, και κυρίως ήλιο και σελήνη. Εδώ η σελήνη σας λοιπόν δείχνει τον εσωτερικό σας, τη συμψυχή σας, τον εσωτερικό σας εαυτό, τη ματιά σας, το ένστικτό σας, το πνευματικό σας κομμάτι, το ψυχικό σας κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο θέλει να εκφραστεί. Πάμε τώρα να δούμε. Νέα σελήνη στο ζύγο. Τι συμβαίνει εδώ, ρε παιδιά? Νέα σελήνη στο ζύγο. Είναι ένα ζώδιο, ο συμβολισμός, ο οποίος τη σχετίζει με την αρμονία, τις σχέσεις, τη συνεργασία. Η νέα σελήνη τι σου λέει? Σου λέει για νέες ευκαιρίες και μάλιστα και στο επαγγελματικό κομμάτι, νέα ξεκινήματα. Είναι η στιγμή όλοι μας να εξετάσουμε προσωπικές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις, ποια μας καλύπτουν, ποια δεν μας καλύπτουν, αλλά όμως μέσα από κατανόηση γεγονότων και μέσα από αρμονία. Δεν πάμε να πλακωθούμε, πάμε να το δούμε πιο διερευνητικά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε όμως και μια ηλιακή έκλειψη. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δυναμικό κομμάτι. Η ηλιακή έκλειψη πάντα είναι περίεργες. Πολλοί αστρολόγοι λένε ότι είναι πολύ κακές. Άλλοι λένε ότι όχι, δεν είναι κακές, είναι ευκαιρίες. Εγώ αυτό πιστεύω, ότι πάντα μέσα σε δυσκολίες υπάρχουν και ευκαιρίες. Η έκλειψη πάντα σημαίνει ο εκλειπών. Δηλαδή κάτι αφαιρείται. Μπορεί σε κάποιους ανθρώπους, δεν λέω σε όλους, γι' αυτό λέμε και στο προσωπικό χάρτη του καθενός, μπορεί να αφαιρεθεί ένας άνθρωπος, να φύγει. Να φύγεις εσύ, να φύγει ένας άλλος, συνήθως φεύγει κάποιος άλλος, το οποίο έχει να κάνει και με αρσενική ενέργεια. Μπορεί ένας προϊστάμενος να αλλάξει δουλειά. Μπορεί να είναι ένας, ξέρω εγώ τι, φίλος μας, ο οποίος μπορεί να είναι και λίγο σε μεγάλη ηλικία. Μεγάλη ηλικία εννοώ, δηλαδή πιο όριμος από εμάς. Πάει να δουλέψει κάπου αλλού. Κάνει ένα ταξίδι ή μάλλον κάνει μια μετακόμιση. Έτσι, μόνιμη, ας πούμε. Αυτό σημαίνει η έκλειψη. Είναι ο χωρισμός, είναι η ολοκλήρωση. Λοιπόν, εδώ μπορεί να έχουμε ένα τέλος, δηλαδή, αλλά τελειώνει και μια στασιμότητα. Εντάξει. Δημιουργούνται συνήθως ανισορροπίες στις σχέσεις προκειμένου να έρθουν ισορροπίες. Το πιάνεις. Δημιουργείται ανισορροπία, αλλά με σκοπό να δημιουργηθεί μια ισορροπία, να ξεκαθαρίσουν πράγματα. Έχει κάποιες όψεις αυτή η νέα σελήνη, λοιπόν. Έχει σύνοδο με τον ήλιο, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Δημιουργεί ένα πολύ ισχυρό ενεργειακό πεδίο για νέα ξεκινήματα. Τι γουστάρεις είναι, αυτό είναι, κατάλαβες τι σημαίνει. Τι γουστάρεις, να δώσεις μια έμφαση σε αυτό το οποίο θέλεις, θέλει η ψυχή σου, η ψυχούλα σου, ρε παιδί μου. Και εσύ λοιπόν πας να απελευθερωθείς από το παρελθόν, οτιδήποτε σε βαραίνει, να λάμψουν οι αλήθειες, η αλήθεια, να προχωρήσεις, να δεις, να αποκαλυφθούν πράγματα και να πεις, εγώ ρε φίλε, μετά από αυτό θα κάνω αυτό. Παίρνω τα πράγματά μου και φεύγω, λέω τώρα. Εντάξει. Αρμονικές όψεις έχει εξάγωνα και τρίγωνα, όπου φέρουν κάποια, φέρουν αρκετές ευκαιρίες γενικότερα, και έχει ένα τετράγωνο με Πλούτονα. Το αναφέρω διότι εδώ είναι πολύ σημαντικό, διότι φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα, αλλά υπάρχει η ευκαιρία για βαθιά μεταμόρφωση. Προσέξτε τι εννοώ, τι λέω. Αυτά που λέω, αν αφαιρέσω, ας πούμε, τετράγωνο Πλούτονα, το αφαιρώ. Βαθιά μεταμόρφωση όμως, ανάγκη να αφήσουμε πίσω τοξικές καταστάσεις και να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, είναι πανανθρώπινο. Εντάξει, δηλαδή την αστρολογία είναι ένα εργαλείο. Εγώ έτσι το χρησιμοποιώ. Είναι ένα εργαλείο, είναι μια εσωτερική ματιά, είναι ένα τηλεσκόπιο το οποίο παρατηρούμε κάποια πράγματα και λέμε κάποια πράγματα. Εντάξει, λοιπόν, είναι σαν να περνάει από ένα φασματογράφο, ας πούμε, το συγκεκριμένο σύστημα και λέμε, α, ωραία, αλλά είναι πανανθρώπινο. Δεν είναι πανανθρώπινο, δηλαδή, να αφήσουμε πίσω τοξικές καταστάσεις. Δεν χρειαζόμαστε την αστρολογία να μας το πει αυτό. Απλά είναι το κίνητρο. Είναι η αστρολογία, πέρα από μαθηματικό μοντέλο που σας είπα, είναι υπενθύμηση.
Είναι υπενθύμηση, μια υπενθύμηση. Άφησε πίσω τοξικές συμπεριφορές. Εντάξει. Η Νέα Σελήνη λοιπόν τώρα γενικά μας οθεί στο ζυγό, μας οθεί να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να εξετάσουμε πώς σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Ή θα κάνουμε μια νέα αρχή ή θα δώσουμε ένα τέλος. Τώρα, υπάρχει ένας συμβολισμός. Ο συμβολισμός λοιπόν, κάθε σελήνη, κάθε νέα σελήνη, αλλά κάθε πλανήτης γεννιέται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Υπάρχει ένας συμβολισμός, υπάρχει μια πύλη. Αυτή η πύλη λοιπόν που συμβαίνει, θα την εξηγήσω αμέσως τώρα, θα την πω, έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Πρόσεξε. Νέα σελήνη λοιπόν στο ζύγο. Ένας δάσκαλος που διδάσκει τα αληθινά εσωτερικά στοιχεία της νέας κουλτούρας. Σε μπερδεύει. Δεν χρειάζεται, θα τα εξηγήσω όλα εγώ. Δες βήμα-βήμα, θα το σπάσουμε να δεις αυτόν τον βαθύτατο συμβολισμό. Είναι η ανάγκη για την κατανόηση κάποιων βαθύτερων αληθιών και αξιών σε αυτή τη νέα εποχή που ζούμε. Με όλες αυτές τις αλλαγές, με όλη αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με όλες αυτές τις αποκαλύψεις, με τους πολέμους, με τις συνωμοσίες που συμβαίνουν. Σας έχω πει και έχω γράψει και σε κάποιο άλλο άρθρο ότι έχουμε μπει στις παρυφές, να το πω έτσι, της εποχής του υδροχώου. Το πιστεύω. Αυτό είναι μια δική μου προσωπική τοποθέτηση. Προέρχεται μέσα από μια δική μου προσωπική έρευνα και συνομιλία, αν θέλετε, και με κάποιους άλλους ανθρώπους από τη διεθνή κοινότητα αστρολόγους. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε μπει στις παρυφές του υδροχώου και γι' αυτό έχουμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε, το ζώδιο του υδροχώου στην κλασική αστρολογία κυβερνάται από τον Κρόνο και ο Κρόνο. Δηλαδή ο Κρόνος είχε δύο ζώδια τα οποία κυβερνούσε, τον Εγώκερο και τον Υδροχό. Άλλαξε αυτό με την ανακάλυψη, ας πούμε, του ουρανού. Λοιπόν, εδώ όμως να σας πω το εξής. Ο Κρόνος, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και στη σημερινή εποχή, στην ωραία αστρολογία παραδείγματος χάρη χρησιμοποιείται η κλασική αστρολογία, όπου ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, ας πούμε, οι εξωκρόνοι που λένε πλανήτες, δεν χρησιμοποιούνται. Μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου άνετα με τους συγκεκριμένους 7 πλανήτες. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε κάποια πράγματα. Το σύμβολο λοιπόν αυτό εδώ, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι ο υδροχός κυβερνάται από τον Κρόνο και ο Κρόνος σημαίνει συνωμοσία. Όλο αυτό που ζούμε σε θέματα πολιτικής συγκάλυψης πραγμάτων, η πολιτική, παιδιά, να ξέρετε, γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο, εξυπηρετεί ένα πράγμα: σκοπιμότητα. Δεν τους ενδιαφέρει, κακά τα ψέματα, ποιος είσαι, τι είσαι, απλά σου πετάνε ένα ξεροκόμματο και σου λένε τώρα σου έδωσα. Εντάξει. Αν θέλανε οι πολιτικοί, θα τα κάναν όλα σωστά και θα τα διορθώνανε. Δεν το θέλουν. Είναι το διέρη και βασίλευα. Αυτό ισχύει σαν είναι η φιλοσοφία τους. Διότι αν λειτουργούν όλα σωστά, δεν χρειάζεσαι μετά και την πολιτική. Δεν τους χρειάζεσαι αν λειτουργούν σωστά. Πάμε όμως τώρα εδώ. Το έβαλα αυτό εδώ γιατί έχουμε Κρόνο, έχουμε και τον ζυγό που προσπαθεί, παλεύει να φέρει ισορροπίες, έχουμε υδροχό, έχουμε διάφορα πράγματα. Εδώ τώρα. Δάσκαλος, επαναλαμβάνω το σύμβολο. Ένας δάσκαλος που διδάσκει τα αληθινά εσωτερικά στοιχεία της νέας κουλτούρας. Δάσκαλος είναι η σοφία, είναι η ικανότητα καθοδήγησης, η ικανότητα του να περάσει μηνύματα, προσφέρει λοιπόν και υποστήριξη σε αυτοί που είναι πρόθυμοι να μάθουν. Εσωτερικά στοιχεία σημαίνει βαθύτερες αλήθειες και αρχές, εξελίξεις, δυνατότητες και βλέπει το ουσιαστικό κομμάτι, το βαθύτερο κομμάτι. Η νέα κουλτούρα είναι η αλλαγή. Νέα κουλτούρα είναι η αλλαγή. Πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα. Δεν μπορεί να καίγεται το σύμπαν επειδή η άλλη ή ο άλλος ήθελε να φλερτάρει. Δεν μπορούσα να πω και τη λέξη. Ή επειδή θέλανε κάποιοι να κάνουν χαβαλέ. Λέω τώρα, έχουμε και εμείς ευθύνη, όχι μόνο η πολιτεία, έχουμε και εμείς ευθύνη σε κάποια πράγματα. Πρέπει λοιπόν να, πώς να το πω, να αφυπνιστούμε λιγάκι. Υπάρχει μια τρέλα στο ευρύτερο πεδίο που λαμβάνω εγώ, έτσι, τα vibes, ας πούμε, παντού, παντού, σε κανάλια, γενικά, μιλάω έτσι γενικά, μην με παρεξηγήσετε, λέω γενικά σε όλα τα κανάλια, στις ειδήσεις, στο ένα, στο άλλο, έξω στον κόσμο, τι συμβαίνει, πολύ, πολύ, πολύ τρέλα, πολύ παράνοια. Επίσης αποφάσεις οι οποίες, ρε παιδί μου, δεν έχουν, στερούνται λογικής, στερούνται μια υπόσταση λογικής. Να τα δούμε λίγο λογικά τα πράγματα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ό,τι γουστάρει και πολλές φορές με πολύ μεγάλο κόστος εις βάρος κάποιου άλλου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει διότι θα έρθει μια επανάσταση η οποία
Τι να σας λέω τώρα και σας θέλω να σας το πω. Η οποία όμως δεν, σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία δεν θα είναι θετική. Και αυτή η επανάσταση δεν έχει νόημα να έχει τόσο πολύ αίμα, εντάξει. Τώρα θα μου πεις πώς αλλάζουν τα πράγματα, τέλος πάντων. Αλλά μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολλούς τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο αίτημα για αλλαγή. Δες εδώ τι γίνεται. Εδώ λοιπόν αστρολογικά έχουμε ένα συμβολισμό ο οποίος σου λέει κάποια πράγματα. Σου λέει ένα βαθύτατο νόημα. Και αν ακόμα δεν πιστεύεις στην αστρολογία, μη μου πεις ότι δεν συμφωνείς ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ας πούμε στην Ελλάδα. Σε πολλά επίπεδα. Μη μου πεις ότι δεν πρέπει να αλλάξουν. Πού δεν θες να αλλάξουν? Στην υγεία, στην παιδεία, στους μισθούς, στη διαβίωση, στην καθημερινότητα, στην υποστήριξη. Τι θέλεις? Βρέχει λίγο, φαινόμενο. Έχει ζέστη, φαινόμενο. Δεν είναι όλα φαινόμενα. Ναι, υπάρχουν και εμείς κάνουμε καταχρήσεις, αλλά έτσι δικαιολογούμε την ανοργανωσιά ενός διοικητικού συστήματος μιας δημόσιας διοίκησης, η οποία υποφέρει εδώ και πολλά χρόνια. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα ίδια μυαλά. Πρέπει να αλλάξει η εκπαίδευση. Πρέπει να αλλάξει, δεν ξέρω, ας πούμε, είναι ψυχολόγοι στην εκπαίδευση. Να κάνουμε μια αυτογνωσία εμείς ως Έλληνες, ως άνθρωποι. Να έχουμε και επίσης ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Να είναι coaches, δεν ξέρω τι. Είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να υπάρχει bullying, ας πούμε, να υπάρχει τέτοια και περιστατικά δύσκολα και τόσο βία? Δεν είναι, έλα φύγε από εδώ. Ή παράταμε, γιατί ναι, θα υπάρξουν και συγκρούσεις, εννοείται, μεταξύ ανθρώπων. Λοιπόν, οπότε επιμένω σε αυτό, διότι δείχνει ότι τελικά αυτές οι αλλαγές δεν έρχονται τελικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε. Λοιπόν, πάμε. Ερμηνεία όμως, να δούμε 2-3 πραγματάκια. Να τα βάλουμε όλα μαζί. Κατανοούμε λοιπόν τις φάσεις στη ζωή μας. Κατανοούμε ότι είναι ανάγκη για νέα αρχή και σε προσωπικό επίπεδο και σε πιο κοινωνικό επίπεδο. Εκπαίδευση, πρέπει να εκπαιδευτούμε, να εκπαιδευόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ, σας το ξαναλέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς, καλός ή κακός, οι προηγούμενοι, αν θέλετε, προφήτες, δάσκαλοι, αρχαίοι διδάσκαλοι, αστρολόγοι, σοφοί άνθρωποι, όλοι λένε το εξής. Ότι ακόμα και η θρησκεία μας το λέει αυτό, ότι εδώ δεν έχουμε έρθει για να περάσουμε καλά, εντός εισαγωγικών. Φυσικά και αναζητούμε και τις χαρούμενες στιγμές, και όταν έρχονται οι χαρούμενες στιγμές πρέπει να τις απολαμβάνουμε και να τις ζούμε στο έπακρο. Έχουμε έρθει να δουλέψουμε, έχουμε έρθει να πολεμήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση του Πλούταρχου, η οποία λέει ότι οι ψυχές περιμένουν στα ηλίσια πεδία ως στρατιώτες προτού ενσαρκωθούν και κατεβούν στη γη. Γιατί αναφέρει τη λέξη στρατιώτες? Θα μπορούσε να πει κάτι άλλο ή δεν θα μπορούσε να το αναφέρει καθόλου. Και οι αρχαίοι Έλληνες, ως πολύ σοφοί, ξέρανε πολύ καλά τι λέγανε. Και η μυθολογία μας, γιατί όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της μυθολογίας βεβαίως, αλλά η μυθολογία έχει τις περισσότερες αλήθειες, και θα σας το πω συμβολικά και αστρολογικά, η μυθολογία, η ελληνική μυθολογία, ναι, είναι τόσο καλά κρυμμένες, για να είναι κρυμμένες από τους αδαείς και από αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να μάθουν και δεν θέλουν να γνωρίζουν. Εντάξει. Αλλά γιατί να αναφέρει όμως οι ψυχές αυτές έρχονται για να πολεμήσουνε? Διότι αυτή είναι η αποστολή μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε να αλλάξουμε, να πολεμήσουμε θέματα. Να αλλάξουμε λοιπόν, να έχουμε νέα πράγματα, να βοηθήσουμε την κοινωνία μας, το πνευματικό μας επίπεδο, όλοι μαζί, ναι βεβαίως και με το Θεό και με τον Χριστό μας και την Παναγία, ναι, υπάρχουν, πώς το λένε, και ένα πνευματικό ισχυρό κομμάτι και μπορούν φυσικά όλα αυτά μαζί και αρχαία γνώση ελληνική και θρησκεία, όλα αυτά να συμβιώσουν άνετα και επιστήμη, όλα μαζί, γιατί αυτή είναι η επανάσταση που θα έρθει. Όλα τελικά να αποκαλυφθούν, όλες οι αλήθειες, και να έρθουν λοιπόν να συμβιώσουν. Πάμε τώρα λοιπόν, αρκετά είπαμε. Πάμε στις αναλύσεις μας. Ξεκινάμε λοιπόν, είπα, σελήνη, ακούς τη σελήνη σου, έτσι, ακούς σελήνη. Πού έχεις τη σελήνη σου, σε ποιο ζώδιο έχεις τη σελήνη σου, εκεί είναι που παίζει ρόλο. Τώρα, αν δεν γνωρίζεις, δεν ξέρεις και τα λοιπά, πήγαινε ή με το ζώδιο ή με τον οροσκόπο, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός που λένε. Πάμε τώρα για το ζώδιο λοιπόν του κρύου. Τι μας βγαίνει? Μας βγαίνει ότι, κοίταξε να δεις, τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Κάποια πράγματα χρειάζεται και εσύ να τα αλλάξεις. Πηγαίνεις αυτή τη στιγμή ίσως σε μια κατάσταση όπου, ρε παιδί, μας πάω με βάση και τους κανόνες που υπάρχουν. Οκ, ναι,
αλλά όμως να ξέρεις ότι τίποτα, τίποτα δεν είναι, πώς να σου το πω, για το σύμπαν γραμμένο εντελώς στην πέτρα, και σου δείχνει ότι χρειάζεται ίσως να προσαρμοστεί σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιες ίσως καταστάσεις που βιώνεις στον επαγγελματικό τομέα, στο ερωτικό τομέα, στο συναισθηματικό τομέα. Κάτι χρειάζεται να δεις λίγο με μια πιο ανοιχτή ματιά. Ζώδιο Ταύρος λοιπόν σου λέει ότι κοίταξε να δεις, να πιστέψεις το απίθανο, να πιστέψεις ότι γίνονται θαύματα. Γίνονται θαύματα στη ζωή, γίνονται. Να σας πω κάτι. Σε κάποιους μπορεί να γίνονται, κάποιοι μπορεί να έχουν απογοητευτεί παντελώς και να νομίζουν ότι δεν γίνονται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ευαίσθητοι, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ένα περισσότερο στήριγμα, αν θέλετε. Και αν μπορεί, αυτός ο λόγος που σας λέω είναι ότι το μήνυμα είναι ότι πίστεψε, γίνονται πραγματικά και θαύματα, γίνονται πραγματικά και αλλαγές. Χρειάζεσαι ένα μικρό κλειδί, θα σου δώσω. Χρειάζεται να κατευθύνεις εσύ λίγο την πρόθεσή σου. Συνήθως όταν οι σκέψεις μας, για το σύμπαν έτσι λειτουργεί, οι σκέψεις μας όταν είναι λίγο χαοτικές, λέω ρε παιδί μου, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Λέω, θα κάνω μία ανάλυση για την Κυριακή. Ποιο θέμα να διαλέξω, εάν μείνω εκεί, ποιο θέμα και είναι γενικό και δεν κατευθύνω λίγο την πρόθεσή μου, έτσι μου έρχονται οι ιδέες. Εντάξει, άλλα βίντεο, άλλες αναλύσεις θα πάνε πολύ καλά, εξαιρετικά. Κάποιες άλλες δεν θα πάνε και τόσο πολύ. Τι να κάνω, έτσι είναι όμως. Κάποια άλλα σας αρέσουν, κάποια άλλα δεν σας αρέσουν και τόσο πολύ. Έτσι είναι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Σε κάποιους ανθρώπους αρέσεις, σε άλλους δεν αρέσεις. Εδώ όμως είναι η πρόθεση. Βάζω λοιπόν, τι κάνω, παίρνω τετράδιο, παίρνω στυλό, ζωγραφίζω, κάνω, γράφω, διάλεξα μια κάρτα. Ανάλυση, εκείνο, ψάχνω το κανάλι μου, ψάχνω το site μου, πάω από εδώ, πάω από εκεί, τσουπ, πρόθεση, γράφω, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, γράφω πράγματα. Και όταν αρχίζει και γίνεται η πρόθεση συγκεκριμένη, γιατί το γράψιμο είναι πολύ σημαντικό, ο λόγος είναι πολύ σημαντικός, η πρόθεση είναι απίστευτα σημαντική, τότε μου έρχεται και εμένα η έμπνευση. Απλά μοιράζομαι μία πρακτική, δεν λέω ότι πετυχαίνει σε όλους, εντάξει, πάμε τώρα. Ζώδιο Διδύμων. Για τους διδύμους λοιπόν, κοίταξε να δεις, έχουμε αυτή την όμορφη κάρτα με ένα πανέμορφο μήνυμα. Είναι ιδιαίτερες κάρτες, είναι συντονισμένες με τη Νέα Σελήνη και την Παντσέλινο κάθε φορά, γι' αυτό κάνω άνοιγμα με αυτές. Εδώ σου λέει ότι δίδυμε, κοίτα τη μεγαλύτερη εικόνα στη ζωή σου. Ποια είναι η μεγαλύτερη εικόνα? Δες τη μεγαλύτερη εικόνα, όχι, δες το δάσος, όχι το δέντρο, δες αυτό που λέει τη μεγαλύτερη εικόνα της κατάστασης στην οποία βρίσκεσαι. Ίσως σαν πρόβλημα απομονώνεις ένα γεγονός. Δεν βλέπεις όμως τη ρίζα του και τι κρύβεται από πίσω και πού σε πηγαίνει και τι θέλει να σου πει. Θα τη βρεις στην άκρη ή μάλλον σου απαντάει ότι έχεις όλη τη δυνατότητα εκείνη για να τη βρεις στην άκρη εφόσον δεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Εντάξει, θα το κάνεις πιο συγκεκριμένο. Για τους καρκίνους, κοίταξε να δεις εδώ. Α, έχει βγει void. Το void σημαίνει καινής πορείας. Η σελήνη είναι μια έκφραση στην αστρολογία που σημαίνει όταν η σελήνη βρίσκεται συμβολικά. Καινής πορείας σημαίνει ότι πολλά πράγματα δεν θα εξελιχθούν ίσως τόσο πολύ ή θα καθυστερήσουν. Εδώ σημαίνει όμως και ένα άλλο μήνυμα. Πάρε το χρόνο σου. Δηλαδή, πάρε χρόνο. Βάλ τα κάτω. Ανέλυσέ τα. Δώσε χρόνο, γιατί κάποια πράγματα πολλές φορές χρειάζονται το χρόνο τους, τη στιγμή τους, δεν υλοποιούνται αμέσως. Άρα λοιπόν επίσης εδώ σε βάζει, είναι και μια ευκαιρία να κάτσεις, να αισθανθείς και να σκεφτείς τι πραγματικά θέλεις από μια κατάσταση. Τι είναι αυτό που σε ζορίζει, γιατί σε ζορίζει αυτή η κατάσταση. Πού χρειάζεται να φτάσεις και τι χρειάζεται για να μπεις ξανά σε κίνηση. Λέοντες λοιπόν, εδώ έχουμε μια πανσέλινο στο ζώδιο του ζυγού, σαν μήνυμα δηλαδή, και σου λέει Λέοντα, κοίταξε να δεις, σε όποια κατάσταση και να είναι, σε αυτό που θέλεις να προβλέψεις και να κάνεις και να πετύχεις, η κατάσταση πρέπει να είναι πάντα win-win που λένε. Δηλαδή, πρέπει και οι δύο πλευρές να έχουν αξία. Να δώσεις και εσύ αξία, να πάρει και ο άλλος όμως αξία. Είναι μία, αν θέλεις, κατάσταση λίγο διπλωματική. Δεν είναι κακό έτσι όπως το λέμε, γιατί πολλές φορές λέμε διπλωματία. Λέμε, α, εγώ θα συγκρουστώ, εγώ θα. Εντάξει, okay, κοίταξε να δεις. Σε κάποιες καταστάσεις πρέπει να βλέπουμε μία λογική, γιατί εδώ είναι επιχειρήματα, είναι λόγος. Το ζώδιο του ζυγού και ως αέρα συμβολίζει τη σκέψη και σου λέει ότι πρέπει σε κάποιες καταστάσεις, σε κάποιες διαδικασίες,
Να πω το εξής. Θα πας να πλακώσεις τον προϊστάμενό σου? Όχι. Θα πρέπει να βρεις μια λύση, ρε παιδί μου, η οποία να είναι win-win, που λένε. Θα πας να πλακώσεις το γενικό διευθυντή, λέω τώρα? Όχι, δεν μπορείς. Θα συγκρουστείς τα άκρα? Όχι. Πρέπει να χρησιμοποιείς μια κατάσταση να του δώσεις, αλλά και να πάρεις, έτσι. Το λέω γενικά. Αυτό ισχύει στην καθημερινότητά μας και ισχύει επίσης και στις σχέσεις μας. Θα τα τεινάξεις όλα στον αέρα? Στην ψυχολογία υπάρχει το εξής. Είναι αυτό που λένε. Θέλω να διατηρήσω τη σχέση ή θέλω να την τεινάξω στον αέρα? Αυτό βάζει στο μυαλό σου. Αν θέλεις να την τεινάξεις στον αέρα, θα υπομειστείς τις ευθύνες. Υπάρχει ένα τίμημα. Αν δεν θέλεις να την τεινάξεις στον αέρα, πάλι και εδώ υπάρχει ένα τίμημα. Πρέπει να βρεις ισορροπίες και μια κατάσταση να βγεις και συνικητής και η άλλη πλευρά. Εντάξει. Πάμε. Ζώδιο Παρθένος. Το ζώδιο της Παρθένου βγαίνει μια πάρα πολύ όμορφη κάρτα, η οποία σου λέει ότι κοίταξε να δεις. Έχει εμπιστοσύνη, αλλά έχει και πίστη στα όνειρά σου. Εντάξει. Ναι ρε παιδιά, πρέπει λίγο να έχουμε και εμείς μια πίστη. Ονειρευόμαστε κάποια πράγματα, έτσι. Τα όνειρα οδηγούν και μας οδηγούν και σε κάποιες επιθυμίες, γεννούν κάποιες επιθυμίες. Αρκεί να έχουν και μια λογική, να είναι υγειωμένα, που λένε. Πρέπει να πιστέψεις όμως τα όνειρά σου, να τα γεμίσεις με ενέργεια και να βάλεις την πρόθεσή σου, γιατί και η προσευχή είναι μια πρόθεση, έτσι. Αν προσεύχεσαι, δεν έχει κανένα νόημα. Πρέπει να είναι στοχευμένη τόσο πολύ, ώστε αυτή η ενέργεια του λόγου και της πρόθεσης, γιατί η σκέψη είναι ενέργεια, να κατευθυνθεί με το maximum της δύναμης για να πιστέψεις ότι μπορείς να πετύχεις τα όνειρά σου. Ζώδιο Ζυγός, που έχει και την τιμητική του. Λοιπόν, τι μας έχει βγει? Έχει βγει μια ωραία κάρτα με το ζώδιο του Λέοντα εδώ, που σημαίνει ότι κοίταξε να δεις. Ναι, χρειάζεται να είσαι ένας περήφανος άνθρωπος. Πρόσεξε όμως, ότι πολλές φορές η περηφάνεια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Άλλο είμαι περήφανος για πράγματα που έχω πετύχει πραγματικά, έχω κάνει, και είναι καλό να περηφανευόμαστε. Χρειάζεται μία προσοχή, γιατί μπορεί να βγει στους άλλους ως αλαζονία και να μπλοκάρει, να σε μπλοκάρει αυτό το πράγμα. Να δημιουργηθεί ένας απίστευτος εγωισμός, δύσκολη κατάσταση, και αυτό θα μπλοκάρει πολλά πράγματα, έτσι. Γιατί πολλές φορές όταν έχουμε υπερβολικό εγωισμό, δεν ακούμε τίποτα, απομονωνόμαστε και μας απομονώνουν και οι άλλοι, με αποτέλεσμα να μην μας πηγαίνει όσο καλά το θέλουμε εμείς το πράγμα. Βεβαίως και θα περηφανευτείς, βεβαίως και θα πεις έχεις καταφέρει πράγματα σε όλα, έτσι, και στη σχέση σου και στα επαγγελματικά σου και στη ζωή σου έξω, αλλά ένα μέτρο, μια ισορροπία χρειάζεται. Ζώδιο Σκορπιός. Α, μάλιστα. Γεια σας τους Σκορπιούς, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Έχει βγει και μια νέα σελήνη στο ζώδιο του υδροχώου. Είναι μήνυμα, έτσι, είναι μήνυμα. Εξετάζουμε φυσικά εδώ τη νέα σελήνη στο ζώδιο του ζυγού για το μήνα Οκτώβριο, αλλά βγαίνουν κάποια μηνύματα μέσα από αυτές τις ειδικές κάρτες, τις ιδιαίτερες κάρτες, και σου λέει για σένα, Σκόρπιε, σε οτιδήποτε και σου συμβαίνει, φέρε αγάπη. Φέρε την αγάπη. Φέρε τη συμπάθεια. Δηλαδή, στις σχέσεις πρέπει να κατανοήσεις τον άλλον λίγο, να νιώσεις την αγάπη που σου έχει και εσύ πρέπει να δώσεις. Στα επαγγελματικά, λίγο κατανόηση. Δεν λέω ότι θα γίνεις οσιομάρτυρας, δεν λέω ότι θα πας σε άλλες καταστάσεις ακραίες. Πρέπει λίγο κάτι εσύ να βάλεις λίγο συναισθηματικά σε αυτή την κατάσταση, διότι κάτι καλό θα βγει. Συντονίζεσαι με αυτή την κάρτα. Δες το εσύ, το αξιολογείς κατάλληλα. Δεν είναι κακή κάρτα, είναι λαμπρή κάρτα, και μπορεί αυτό να μαλακώσει και εσένα την ψυχούλα σου, να δουν και οι άλλοι μια προσπάθεια και να εξομαλυνθούν και λίγο οι καταστάσεις. Τοξότες. Είπαμε, βλέπουμε σελήνη, έτσι, τη σελήνη που την έχουμε. Α, κοίταξε να δεις. Εδώ περνάς ένα τεστ σε αυτή την περίοδο. Είπαμε, αυτή η περίοδος είναι περίεργη. Έχει και έκλειψη, είναι και η νέα σελήνη στο ζώδιο του ζυγού. Έχουμε διάφορα πραγματάκια. Εδώ τι σου λέει? Εδώ σου λέει λοιπόν ότι η αφοσίωσή σου σε διάφορα πράγματα, σε μια κατάσταση, σε έναν άνθρωπο, σε ένα στόχο, θα είναι κάτω από ένα πρίσμα τεστ. Είναι σαν να σε τεστάρει ο Θεός, να σου πω. Το σύμπαν, να το πω καλύτερα. Σε τεστάρει. Σε βάζει σε μια διαδικασία. Είναι σαν εκείνον ο μαθητής, ο δάσκαλος που λέγαμε προηγουμένως, βλέπει έναν ικανό μαθητή, κάπου δυσκολεύεται λίγο, αγκομαχάει κάνει, και θέλει λίγο να τον υποστηρίξει. Εντάξει.
και του βάζει και 2-3 τεστ παραπάνω και του λέει εσύ στο σπίτι σου δεν θα πάρεις ένα τεστ, θα πάρεις 2 τεστ, θα πάρεις 3 τεστ. Δοκίμασέ τα και έλα να τα πούμε. Εσύ στην αρχή αντιδράσκεται, όχι Παναγιά μου και το σύμπαν και δεν μ' αγαπάει και δεν μου δίνει και γιατί μου δίνει τώρα 3 ενώ οι άλλοι έχουν 1. Αλλά ο σκοπός του δεν είναι να σε τιμωρήσει. Ο σκοπός είναι να σε βάλει κάτω, να σκεφτείς, να βρεις λύσεις έστω και λανθασμένες και να πας πάλι πίσω, να δώσεις ένα feedback και να πεις σύμπαν τα δάσκαλε, σύμπαν δεν ξέρω τι, έκανα αυτά, είναι σωστά. Θα σου πει δεν τα έκανε σωστά, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι κακό, προσπάθησες όμως. Πόση ώρα σπατάλησες? 5 ώρες. Μπράβο ρε παιδί μου. Κάπως έτσι. Αλλά έχει όμως πίστη, διότι τα πράγματα έρχονται για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που συμβαίνουν. Πάντα ελκύουμε, παιδιά, να σας πω κάτι. Πάντα ελκύουμε ανθρώπους και καταστάσεις. Μη με βάλετε όμως τώρα στο τρυπάκι σε διάφορες δύσκολες καταστάσεις με δολοφονίες και τέτοια. Μην το πάμε εκεί. Και εκεί κάτι υπάρχει. Δεν το αναλύω αυτό. Πάμε σε normal καταστάσεις, δηλαδή γκομενικά ας το πούμε και επαγγελματικά normal φύσεως. Ότι ναι, έχεις πρόβλημα με τον προϊστάμενο, έχεις πρόβλημα με την προϊσταμένη, έχεις πρόβλημα με τον γκόμενο, να το πω έτσι, με τον σύντροφό σου, είσαστε λίγο σε μια σύγκρουση, κάτι όμως φυσιολογικό που συμβαίνει και σε όλους τους ανθρώπους. Με έναν φίλο, με μια φίλη, με μια παρεξήγηση, τέτοια πράγματα. Εντάξει, πάμε σε αυτές. Αυτές είναι οι καταστάσεις που εξετάζουμε. Λοιπόν. Και εδώ οι ενέργειες είναι συγκεκριμένες και σου λέει κάποια πράγματα. Αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν σελήνη στον, αν έχει σελήνη στον εγώ καιρό και τι έχει να σου πει. Α, κοίταξε να δεις, εδώ είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Για εσάς τους εγώ καιρούς και τους εγώ καιρίνες, και πάλι λέω βλέπουμε ένα κομμάτι, είστε πολύ πολύ κοντά να πετύχετε κάποιο στόχο. Κάτι. Να κερδίσετε. Χρειάζεται διπλωματία, γιατί είπαμε τι χρειάζεται εδώ με το ζώδιο του ζυγού, διπλωματία. Όριμη σκέψη, επιχειρηματικότητα, λογικά πράγματα, όχι ασυναρτησίες, πολύ, πολύ συγκεκριμένοι, πολύ προσεκτικοί, αλλά όμως είστε πολύ 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 κοντά κάτι να πετύχετε. Βέβαια, είπαμε, παίζει ρόλο και ο χάρτης ο προσωπικός του καθενός. Εδώ παίρνουμε ένα γενικό πλαίσιο, εντάξει. Αλλά είναι πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα και αν σε επηρεάσει και σένα αισιόδοξα, μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το τρυπάκι, να πεις ρε παιδί μου, θα προσπαθήσω να πετύχω το στόχο μου. Επαγγελματικά, να φλερτάρεις, να βρεις αυτή την κοπέλα που σου αρέσει και να της μιλήσεις και ας φας χιλόπιτα. Και χιλόπιτα είναι ωραία, μια χαρά είναι. Να κάνεις μια κίνηση, να πάρεις μια πρωτοβουλία, να πας για ένα project, να προτείνεις μια καινούργια ιδέα. Υπάρχουν τόσο ευρύ το πεδίο που μπορείς να κάνεις και τόσο δημιουργικό που μπορεί αυτό κάπου να σε οδηγήσει. Μπορεί να φας τη χιλόπιτα, αλλά μετά όμως θα πας δεύτερη φορά. Πας με ένα πιο δημιουργικό τρόπο. Ωραίο τρόπο, έτσι πάντα. Και να αρχίσει να σε καλοβλέπει. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι είναι τα πράγματα. Ποτέ δεν ξέρουμε αν δεν προσπαθήσουμε, αν δεν πάρουμε το ρίσκο λίγο να δοκιμάσουμε και ας φάμε τα μούτρα μας. Πολλές φορές την έχω πατήσει, να σας το πω έτσι, όπου και εγώ έλεγα, έλα μωρέ, σιγά μην γίνει. Αυτό, σιγά μην γίνει. Και πήγαινα με μισή καρδιά που έλεγε ο λόγος και τελικά έρχονταν έτσι η κατάσταση και με έναν άνετο τρόπο όπου τελικά μου έβγαινε σε θετικό. Λέω κάτι τώρα έτσι, στη ζωή μου γενικά, σε κάποιες καταστάσεις. Και στα επαγγελματικά και στα αισθηματικά και τα λοιπά. Και μου έβγαινε θετικά. Για σκεφτείτε το. Υδροχόος λοιπόν. Ζώδιο υδροχόος. Είπαμε, βλέπουμε σελήνη. Πού έχουμε τη σελήνη μας. Εδώ έχει βγει ένας νότιος δεσμός. Είναι η ουρά του δράκου που λένε. Είναι ένα περίεργο σημείο. Είναι σημείο στον ορίζοντα, έτσι. Δεν είναι πραγματικό, είναι σημείο, είναι συμβολικό. Εδώ νιώθεις ότι κάτι από το παρελθόν σου σε κρατάει. Κάτι δεν σε αφήνει να εξελιχθείς όσο εσύ θα ήθελες. Δεν μπορείς να προχωρήσεις με τους όρους μάλλον που εσύ ο ίδιος η ίδια θα ήθελε. Εντάξει. Και πάλι λέω ότι αυτό δεν είναι κακό, αλλά λίγο σε ζημιώνει, λίγο σε δυσκολεύει. Και λες ρε παιδί μου, γιατί με τραβάει, δεν νιώθεις ότι κάτι σε τραβάει πίσω? Ωραία. Μην αφήνεις όμως γεγονότα που έχουν συμβεί στο παρελθόν και ακούω πολλές φορές και από ανθρώπους, δεν θέλω να ερωτευτώ γιατί έχω πληγωθεί. Και μένουν εκεί. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι.
που διαβάζουν και στα βιβλία και που λένε πολλοί άνθρωποι και που και βλέπω και στα, σε κάποια serial κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων. Λοιπόν, και σε κάποια reality show, ναι, βλέπω reality show, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί παρατηρώ τους ανθρώπους στις συμπεριφορές. Λοιπόν, και σου λέει, α, απογοητεύτηκα, έκλαψα, έκανα, δεν μπορώ να ρωτευτώ, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο. Μη σε κρατάει για κάτι που κάποιος έκανε ή σε μπέρδεψε ή σε πρόδωσε ή είχε τη δική του ιστορία και, και τη δική του επιχειρηματολογία, γιατί δεν ξέρεις και εσύ τι του έκανες ή τι της έκανες. Αυτά είναι 50-50 πολλές φορές. Α, δεν είναι 60-40, ορίστε. Υπέρ σου δηλαδή. Μην αφήνεις το παρελθόν να σε πληγώνει. Κάτι έγινε στη δουλειά, εσύ είχανε απολύσει, αυτό... Δεν μπορείς να ξέρεις. Πολλές φορές δεν φταίς κιόλας. Δεν φταίμε κιόλας. Γίνονται γιατί έτσι είναι η ζωή. Εκείνη που πρέπει να φανούμε στρατιώτες. Εκείνη που πρέπει να φανούμε πραγματικά δυνατοί, δυνατές. Να βρούμε να την ψάξουμε και να βρούμε την αυτοπεποίθηση, τη δύναμη μας μέσα, την εσωτερική μας παρόρμηση, ό,τι και να. Μας τυχαίνουν πράγματα, ρε παιδιά. Καθημερινά όλοι μας τραβάμε σταυρό, να πούμε. Μας τυχαίνουν και δεν μας τυχαίνουν. Πρέπει να βρίσκουμε δύναμη. Πρέπει να προχωράμε. Εντάξει, αυτό σημαίνει προχώρα. Και για το ζώδιο των ιχθύων, αυτό το οποίο έρχεται και σου λέει, είναι μία περίοδος, μία περίοδο η οποία σου μιλάει για θεραπεία, να θεραπεύσεις την ψυχούλα σου, το πνεύμα σου, τον εαυτό σου, το σώμα σου, να φέρεις ισορροπίες. Ως ζώδιο τώρα ιχθύς, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μία παρεξήγηση λίγο. Τα ζώδια του νερού γενικά έχουν μία ευαισθητοποίηση, δεν σημαίνει ότι είναι ευαίσθητα και σε κάθε βήμα τους δεν έχουν δύναμη μέσα τους. Ίσα ίσα μπορεί να δείτε ιχθύς οι οποίοι να είναι πολύ σκληροί, οι οποίοι δεν μασάνε, μπορεί να είναι, τι να σας πω, μπορεί να δείτε καρκίνους. Καλά, Σκορπιούς παραμένει ότι ναι, είναι, ξέρω, καλά εκδικητικοί, okay, εντάξει, ναι, αλλά και οι καρκίνοι μπορεί να γίνουν πολύ σκληροί και οι ιχθύς μπορεί να γίνουν πάρα πολύ σκληροί απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να γίνουν χειριστικοί, μπορεί να γίνουν διπλωμάτες και να μην αποκαλύπτουν πράγματα, μπορεί να σου λένε ψέματα, μπορεί να, είναι, να γίνουν πολύ σκληροί, να σου πούνε χωρίζουμε τώρα, γεια σου, και δεν δίνω καν σημασία. Και σε... Τι μιλάμε όμως για νερό, μιλάμε πώς εκφράζεται η ενέργεια μετά, πώς διοχετεύεται η ενέργεια, έτσι, πώς εκφράζεται. Εκφράζεται ίσως με ένα παράπονο, μια ευαισθησία για αυτό το ζώδιο. Αλλά εδώ τώρα, αυτό το οποίο λέει εδώ, είναι ότι ναι, πρέπει να αγγίξεις την ευαίσθητη πλευρά σου, γιατί μόνο τότε θα μπορέσεις να βρεις αυτό το οποίο χρειάζεσαι εσύ για να θεραπευτείς σε όλα τα επίπεδα. Εδώ μιλάει για θεραπεία και όντως το ζώδιο των ιχθύων είναι ένα ζώδιο που προσφέρει θεραπεία. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί αστρολόγοι, οι οποίοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι και ο Χριστός ανήκει στο ζώδιο των ιχθύων, γι' αυτό και συμβολίζεται και ο Χριστός με το ζώδιο των ιχθύων συμβολικά. Και ένα ζώδιο το οποίο δηλώνει και τη διπλή φύση. Διπλή φύση, όχι διπρόσωπο, διπλή φύση όπως πνευματικό και γήινο κομμάτι, όπως επίσης και τη ροή, όπως επίσης και το απρόβλεπτο, όπως επίσης και τη θεραπεία. Εντάξει. Εγγραφή. Ελπίζω να σου άρεσε. Θα τα πούμε πολύ σύντομα με κάτι καινούριο.